Είμαστε καθοδόν για το χωριό Κρύα Βρύση που για 3 μέρες παρέμενε αποκλεισμένο. Σήμερα άνοιξε ο δρόμος, αλλά μόνο για τετρακίνητα αυτοκίνητα. Και έτσι κάτοικοι ήρθαν και μας πήραν για να μας δείξουν τις καταστροφές τους. Και ανεβαίνουμε γιατί έχουμε μείνει και από βενζίνη, δεν έχουμε ρεύμα. Από χθες το πρωί ρεύμα. Είμαστε χωρίς ρεύμα. Είχαμε μια γεννήτρια που την πήραμε τότε με τα προβλήματα του Ζορμπά. Και που ήταν ξανά τα ίδια με διακοπές ρεύματος και τώρα πάμε να για προμήθειες, νερό, νερό, φαγόσιμα, ψωμί. Θα πάρετε και σε κάποιους γείτονές σας πράγματα. Ναι, ναι, που δεν μπορούν να ανεβούν γιατί έχουν γεωταχή. Αλλά πώς ζήσατε αυτές τις ημέρες, τις δύσκολες? Τραγικά, τραγικά. Εγώ εντωμεταξύ ήταν να πάω σε γιατρούς γιατί κάνω χημειοθεραπείες, έχω προβλήματα και ακύρωσα τα ραντεβού τα χθεσινά, τα σημερινά. Τώρα σκέφτομαι και τις Δευτέρες θα τα κυρώσω. Αλλά και από το Ζορμπά που είχαμε πολλά προβλήματα, τους είχα ενημερώσει, γιατί έχουν κάνει, είμαστε ακριβώς δίπλα στον οικισμό. Ο οικισμός είναι υπερυψωμένοι όλοι οι δρόμοι και έχουν κλείσει προς το κτήμα το δικό μας. Τους είπαμε ότι πρέπει να γίνει κάτι, γιατί και ο κεντρικός ο δρόμος, η άσφαλτος είναι υπερυψωμένοι. Πρέπει να κάνουν κάποια φρεάτια, κάποιους αγωγούς, να φεύγουν τα νερά. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Τώρα τα άλλα γύρω-γύρω έχουν στραγγίσει, εμείς είμαστε πάλι λίμνοι. Βρισκόμαστε στο σπίτι το οποίο έχει βουλιάξει από τα ορμητικά νερά του ποταμού. Ένα σπίτι, μια περιουσία, ο κόπος μιας ζωής εδώ χάνεται γιατί δεν έχουν πάρθει μέτρα ουσιαστικά να στηριχτεί εδώ το ποτάμι. Το ποτάμι ήταν 100 μέτρα παρακάτω πριν 20 χρόνια. Σιγά σιγά χρόνο το χρόνο έρχεται κοντά. Βλέπετε, κινδυνεύει και το σπίτι δίπλα μας, κινδυνεύουν 4-5 παραπάνω. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε αυτή την επέκταση της κήτης του ποταμού? Αυτό είναι συνέπεια κυρίως της απώλειας των πλατανιών από την αρρώστια, κάτι το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά και η περιφέρεια και ο Δήμος και το Δασαρχείο. Δεν έχει πάρθει ούτε ένα μέτρο να... Εξαφανίστηκαν τα πλατάνια από το ποτάμι. Πλατάνια. Δηλαδή. Αυτό θα γίνεται συνέχεια. Μάλιστα. Το ποτάμι θα πλώνει ανεξέλεγκτα προς όλες τις κατευθύνσεις. Λίγο παραπέρα βλέπουμε ότι έχει χαθεί ένα ολόκληρο χωράφι ενός ανθρώπου, παραπάνω άλλα. Χάνονται περιουσίες εδώ πέρα. Πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα για να κρατηθεί η κήτη στη θέση της.